Δύο άνθρωποι που δεν γνωρίζεστε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για τη συνέχεια θέλω κάποιος να μου εμπιστευτεί 100 ευρώ. Εντάξει, κρίση, αλλά καταλαβαίνω. Όχι 100 ευρώ. Θέλω κάποιος να μου δώσει ένα 50 ευρώ. Κοίτα εδώ πρόθυμοι που είναι όλοι. Θέλω κάποιος να μου δώσει ένα 20 ευρώ. Θέλω να σας πω ότι απόψε το όνομά σου. Ο Αλέξανδρος είναι ο χορηγός μας, ένα γερό χειροκρότημα από τον Αλέξανδρο. Πήραμε ένα εικοσάρικο. Τρομερό αυτό. Για να σας δείξω πόσο εύκολο είναι να βγείτε στον δρόμο και να ζητήσετε λεφτά. Πήραμε ένα εικοσάρικο ήδη, λοιπόν. Ξέρω ότι θα σε να... Τι να μπορείτε, τι έχω δεν σχόλπησες τίποτα. Έχουμε όλο το φαρμακείο εδώ, τι χρειαστείς εσύ. Πες μου, για σένα ότι... Λοιπόν, ένα εικοσάρικο και χρειάζομαι κάποια που θα είναι βοηθός μου για σήμερα και επειδή κάνεις έτσι με τα χεράκια σου και νιώθω ότι βαριέσαι, ενώ δηλαδή δεν έχεις τι να κάνεις. Έλα κοντά μου, το όνομά σου. Ξέχασε το όνομά της, που φοβερό αυτό. Άμα κοιτάς κάποιον από το μαντιλό, το όνομά σου. Ρε, πρέπει να με λένε κάπως, εσύ να δεις. Κάπως με βαφτίσαν για μένα. Ένα γερό χαιρετίσμα για τη Φένια, τη βοηθό μου σήμερα, απόψε, γι' αυτό το εικοσάριο, σήκω! Και φόρεσε και τα γυαλιστερά της, για ώστε να ξέρουμε και πού είναι, μέσα στο σκοτάδι. Γεια σου, Φένια. Θέλω να κοιτάξει αυτό το εικοσάριο και να μου πεις αν είναι original, αληθινό, δηλαδή αν έχει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα, γιατί στις μέρες μας δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε όλο τον κόσμο. Όλα καλά? Ωραία. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι, αρκεί να το βρω. Έβαλε τάξη γυναίκα μου στο παιδί. Πού είναι, εδώ εγώ. Γεια σου αγάπη μου. Γεια σου αγάπη μου. Κι εγώ σε σκέφτομαι. Και μου λείπεις. Αλήθεια, πολύ. Στο λέω δηλαδή αυτό. Έχει κόσμο, ε. Το λέω γιατί κινηματογραφώνα σήμερα. Λοιπόν, δεν άμα δείτε μια κάμερα σας πλησιάζει, δεν δώσετε καμία σημασία. Λοιπόν, άκουσα να κάνουμε αυτό ένα πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχω φέρει κάποιους φακέλους από το 1 μέχρι το 5. Άκουσα να κάνεις. Θα βάλω τους φακέλους εδώ. Θα τους ανοίξω. Να σου πω γιατί. Ναι, κατά το 20 εσύ. Παραδόπιστε. Άκου. Είναι ανοιχτή όλη η φάκελη αυτή τη στιγμή. Yes. Μάλιστα. Τώρα είναι. Θα πάρει του φακέλου να του γυρίσει γύρω-γύρω χωρί να κοιτά από κάτω ποιο είναι ο αριθμό των 20 εδώ. Ανακάτεψε του φακέλου ανοιχτά. Η θέλη σου πρέπει να μπαίνει. Wow. Δεν το πίστευε ποτέ. Wow. Ψοφάγια τέτοια. Εντάξει. Συνέχισε να ανακατεύει του φακέλου. Χωρί να κοιτά από κάτω του αριθμού. Και τώρα θέλω να κλείσεις τους... Τα πιερούνια μην ξανακάνουν έτσι στη βάση σας. Κι εγώ, πλάκα κάνω. Λοιπόν, κλείσε τους 4 από τους 5 φακέλους. Πάτσε από τον ήχο, από ό,τι ακούω, μια χαρά είναι. Πατώ σαν σκιστή, ε. Το έκανες. Ναι, ναι. Είσαι πολύ γρήγορη, μπράβο. Έχεις αφήσει μόνο ένα φάκελο. Σε κάθε φάκελο έχω βάλει από ένα κομμάτι χαρτί εφημερίδα, δεν θυμάμαι τι. Δώσ' μου το χαρτί που έχει μέσα την εφημερίδα, δεν θυμάμαι κάτι έβαλα. Συνοδεύεσαι. Μόνη της έχει έρθει. Και πάρε το 20 και βάλε το μέσα στο φάκελο. Και τώρα θα κάνω μια ερώτηση στο χορηγό μου. Κύριε χορηγέ μου, αν σου έλεγα πριν λίγο ότι θα πάρω το 20 σου και θα σου ανταλλάξω με ένα κομμάτι χαρτί, θα μου δίνεις το 20. Την αλήθεια, δεν θα μου το δίνεις. Κανένας δεν μου το δίνει. Γι' αυτό πρώτα παίρνω εγώ τα λεφτά και μετά του λέω ότι θα του δώσω ένα χαρτί το οποίο είναι άξιστο, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έχεις κάνει αυτό που σου ζήτησα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, το έχεις κάνει. Κλείσε και αυτό το τελευταίο φάκελο. Ανακάτεψε τους φακέλους. Και τώρα ο κόσμος σε ένα κοιτάει. Ναι. Ωραία, και τώρα η αγάπη μου, γεια σου αγάπη μου. Τρελαίνομαι μέσα. Αγάπη μου.
Γιατί είναι η κάμερα, όχι τίποτα άλλο. Όταν είχαν οι κάμερες, να το ξέρεις αυτό όταν μεγαλώσεις, ε. Και εσύ πας με την κοπελιά, θα θέλεις τα καλύτερα. Σ' αγαπάω. Μόνο εσύ να σκέφτομαι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από σένα. Θα σου γράψω εγώ κάποια δεκαετία που ξέρω. Καλά και που πιάνω. Και τώρα τι θα κάνεις, θα βάλεις τους φακέλους, εσύ τους ανακάτεψες, αν δεν μπορείς να τους ανακατέψεις κι άλλο, αλλά δεν χρειάζεται και θα τους βάλεις με τη σειρά έναν σε κάθε από αυτά. Μάλιστα. Σε ναι. Φίλησε, ναι. Κάθε μέρα βγαίνει μαζί της, δηλαδή λένε που κάθε μέρα από τίποτα, δεν αντέχει. Όχι, τώρα θα σου δώσω εγώ μια σαφή οδηγία. Κάτσε κάτω και δώσε σε ένα γερό χειροκρότημα. Απίστευτη βοήθειά τη. Πού είναι ο χορηγός μου, γεια σου χορηγέ μου. Επιστρέφουμε στο δοσάρικό σου, είναι πολύ σημαντικό σήμερα. Άκου. Θα ξεκινήσω παίζοντας αυτό το παιχνίδι με αυτούς τους διπλανούς φακέλους. Πάντα αυτό κάνω όσοι είναι πιο κοντά μου. Είναι απλό. Θα διαλέγω δύο, θα μου λες ποιο να δώσουμε. Θα διαλέγεις δύο, εντάξει, θα διαλέγω εγώ που θα δώσουμε και σε ποιον. Και ίσως αλλάξει το παιχνίδι αυτό, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αλλάξει ποτέ. Είναι πολύ συγκεκριμένο, είναι δικό σου το 20άρικο. Και όλος ο κόσμος τώρα τι θέλει, ξέρεις, να κερδίσει το 20άρικο σου. Δεν το λέει κανένας, αλλά κατά βάθος αυτό σκέφτονται. Πώς ρε φίλε θα κερδίσει το 20άρικο του, και αυτό θα κάνουμε τώρα. Θα ξεκινήσουμε από το 1 και το 3 και θέλω σε παρακαλώ πολύ να μου πεις ελεύθερη επιλογή ποιον φάκελο θέλεις. Να δώσουμε. Το 3. Πού θέλεις να το δώσουμε? Τώρα κοίτα πόσους φίλους θα κάνεις. Θυμήσου θα φύγεις από εδώ και θα έχεις πολλούς φίλους. Αυτή είναι την περίεργη. Από εκεί. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε και πάλι. Αυτό είναι αυτό. Κάτσε ρε φίλε. Που κάνεις χώρο να περάσουμε και το πράγμα. Αυτό είναι δώρο από τον χορηγό μας. Και εύχομαι να έχετε τα 20 ευρώ. Δεν το ανοίγετε, τι είναι. Όλοι αυτό περίμενα. Ναι! Όχι. Ρε τσιφούτη. Ελεύθερη επιλογή και δεν τε... Σε μερικούς το χρήμα δεν φεύγει από την τσέπη του, να ξέρεις. Δηλαδή, το λέω... Δεν πειράζει κρίμα την επόμενη φορά. Αν είσαι ένα χωριέ, σε κράτησε. Κράτησε το κάτι. Την άλλη φορά θα βάλω και, πώς το λένε, ξυστά μέσα. Τουλάχιστον να υπάρχει μια ακόμα ελπίδα, να μην τελειώνει η ελπίδα εκεί. Λοιπόν, θα επιλέξω το νούμερο πάλι, τα δύο πιο κοντινά μου. Το 1 και το 5, πες μου. Έναν από τους δύο. Όποιον θέλεις. Δικά σου θα ζητήσεις, θα δίνεις όπου θέλεις. Το 5, το 5. Που στάρει να δώσεις το 5. Πού? Σε ποιον? Όχι στην οικογένεια. Πού? Στην κυρία. Είναι η πιο συναρπαστική στιγμή της παράστασής μου. Πού θέλεις, ποια κύριε, πάλι σαν κυρία. Κανώς δεν σταμάτα με την άλλη κυρία εδώ. Μήπως να διαλέξουμε ένα κύριο, το λέω εγώ ανθρώπινα. Άμα θες να το δώσεις σε κυρίες, δεν έχω θέμα κανένα. Εσύ θα έχεις. Σε ποιο έχει πρώτο κύριο. Τι είναι εδώ. Το μουσατό. Τυχερέ. Τυχερέ, ξέρεις πόσες κύριες είναι 20 ευρώ εδώ μέσα. Τίποτα, τίποτα. Θίξω ρε, βγάλτε από μέσα ρε πάνω παιδί. Τίποτα! Ρίτσι! Δεν το πιστεύω, κάνε επιλογή, δύο. Τον. Και τον. Αυτός που είναι κοντά. Μ' αρέσει που το παιχνίδι το παίζω έτσι εγώ. Νιώθω κάτι. Πού το δίνουμε! Ελεύθερη επιλογή, όπου θέλεις, όποιον θέλεις. Δικά σου τα λεφτά. Αμέσως με το που του είπα η γυναίκα σου έχει πρόβλημα που πηγαίνει στις κυρίες. Άλλαξε μούτ. Μόνο ο κύριος σκέφτεται. Εδώ είναι ο κύριος. Εγώ το μόνο που κάνω είναι μεταφέρω τους φακέλους όπου μου λέει. Είμαι και εγώ πολύ περίεργος να δω τι έχει μέσα ο κύριος. Έλα ρε πάλι τα ίδια ρε. Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ τυχεροί, δηλαδή. Απίστευτο. Και έλα πάνω, μαζί μας, την ώρα που θα σε χειροκροτάνε όλοι, γιατί είσαι ο χορηγός μας! Και ακούμε ένα φάκελο, όποιον φάκελο θέλεις. Όποιον θέλεις. Ακούμε ένα, όποιον θέλεις. Αυτόν θέλεις και δώσ' τον όπου γουστάρεις, όπου νομίζεις. Σε όποιον θέλεις.
Εγώ δεν έκανα καμία επιλογή. Πολύ βασικό αυτό να το καταλάβετε. Η επιλογή στον κύριο. Πάρε τον άνθρωπο κύριο στα χέρια σου. Μην τον ανοίξει ακόμα για διαγωνία. Αν έχει το κοσάρι του, σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου ένα τάλιρο. Δηλαδή ένα μικρό ποσοστό, να βγάλω και εγώ τίποτα. Τίποτα. Πλάκα κάνεις! Άνοιξε το, δε. Είναι τα καβούρια. Δεν φεύγουν μερικά τα λεφτά, δεν φεύγουν με τίποτα από μερικές τσέπες. Ναι! Δεν το σάρικο! Δώσε μου ένα πολύ διάδε χειροκρότημα, παιδιά! Wow! Wow! Παιδιά, κάποια στιγμή το κοίταγα, ήταν κίτρινος. Ήταν κίτρινος. Όταν είχαν μείνει τρεις φάκελοι, ήταν κίτρινος. Ήταν. Λαπύριζε. Εκεί στο σκοτάδι. Λαπύριζε. Λοιπόν, τρομερό αυτό. Μπράβο. Κοίτα να δεις, αν το χρήμα δεν θέλει να φύγει από την τσέπη κάποιου, δεν φεύγει. Με τίποτα. Λοιπόν, λέει ότι αν τελικά θέλατε να πάρετε μέρος μαζί μου σε ένα παιχνίδι τύχης, ποιο παιχνίδι θα διαλέξεις? Κοίτα. Ναι. Τι παιχνίδι τύχης? Κάτσε να σου πω μερικά. Ρουλέτα, τζόκερ, κοινομαχίες. Καλό αυτό, ε. Τζόκερ θα πες μαζί μου, αλήθεια το λες? Σίγουρα. Στο τζακποτ μόνο. Οκ, φαντάζομαι ότι σήμερα αν δεν κάνω λάθος έχει 2.600 τζακποτ. Σήμερα τι είναι, πέμπτη? Δεν σε επηρεάσα, το τζακ πότο όπως μόλις σου. Και μόλις σου είπες το τζόκερ. Γι' αυτό θα παίξουμε τζόκερ.